Ενδιαφέροντα θέματα προκύπτουν από την έρευνα που διενήργησε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό του ΣΥΓΜΑ γύρω από τον θεσμό της Προεδρικής Χάρης. Το 35% των συμμετασχόντων στην έρευνα έχει μάλλον θετική άποψη για τον θεσμό της Προεδρικής Χάρης για αποφυλάκηση φυλακισμένων κατά την περίοδο των γιορτών. Μάλλον αρνητική συγκεντρώνει το 13%, αρνητική το 33% και απλά θετική το 19%. Πέραν του 50% των ερωτηθέντων ηλικίας από 18 έως 24 ετών έχουν μάλλον θετική άποψη για το θέμα, την ώρα που το 39% των ατόμων ηλικίας από 24 έως 44 ετών έχουν αρνητική άποψη για την Προεδρική Χάρη. Από τους συμμετάσχοντες στην έρευνα που υποστηρίζουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το 43% έχει αρνητική άποψη. Οι συμμετάσχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν και για συγκεκριμένους καταδικαστέντες. Σε ό,τι αφορά τον καταδικαστέντα για την τραγωδία στο Μαρί Χαράλαμπου Χαραλάμπους, για το κατά πόσο πρέπει να τύχει προεδρικής χάρης και να αποφυλακιστεί πρόωρα, το 62% απάντησε όχι, να μην αποφυλακιστεί, ενώ το 35% τάχθηκε υπέρ της αποφυλάκησής του. Για τον Ανδρέα Λοϊζίδη, καταδικαστέντα επίσης για την τραγωδία του Μαρί, τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια. Το 62% τάσεται εναντίον της αποφυλάκησής του και το 34% υπέρ. Στην περίπτωση του τέος διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλου Χριστοδούλου, καταδικαστέντα για φοροδιαφυγή, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετασχόντων με 94% απαντά αρνητικά στην αποφυλάκησή του, ενώ μόλις το 6% τάσεται υπέρ. Όσο για το κατά πόσο πρέπει να τύχει προεδρικής χάρης για αποφυλάκηση και ο τέος Υπουργός Άμυνας Κώστας Παπακώστας, καταδικαστέντα στην τραγωδία στο Μαρί, οι συμμετάσχοντες στην έρευνα φαίνεται να διχάζονται. Το 42% έχει αρνητική άποψη, το 9% μάλλον αρνητική, το 25% θετική και το 24% μάλλον θετική.